ράνες, τη χρήση τους, περισσότερο για αυτό που βγήκαν είναι για την ασφάλεια και μετά περισσότερο για τη ζέστη. Γιατί όταν χτυπήσουν και ή σπάσει το τζάμι, ουσιαστικά θα φύγουν και θα τραυματίσει τον άνθρωπο και τον επιβάτη που είναι μέσα. Όταν είναι κολλημένη η μεμβράνη πάνω στο τζάμι, και το πολύ πολύ να έχει περισσότερο σαν ένα χτύπημα επάνω του. Όσον αφορά για το θέμα της ζέστης ή του κρύου περισσότερο, αφορά μέσα την καμπίνα του αυτό που είναι. Άμα έχει γενικά η ατμόσφαιρα πολύ ζέστη, η μεμβράνη βοηθάει, επειδή έχει 99% προστασία από τις περιοδικές εμβολίες, να μην καίγεται το χέρι σου, είναι σαν να έχεις ένα μόνιμο εμβολιακό πάνω σου. Και βοηθάει παράλληλα και την καμπίνα μέσα να υπάρχει μια δροσιά. Από εκεί περίπου γύρω στο 50-55% και η θερμοκρασία από έξω προς τα μέσα. Αυτό βέβαια βοηθάει και το χειμώνα. Δεν αφήνει να έχει τόσο κρύο μέσα η καμπίνα όσο είναι έξω. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεμβρανών. Η πρώτη κατηγορία είναι οι μη πιστοποιημένες μεμβράνες, οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρώπη να τοποθετηθούν. Μετά είναι η δεύτερη κατηγορία που είναι όλες οι μεμβράνες οι οποίες γνωρίζουμε και κυκλοφορούν στην αγορά στην ελληνική. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κεραμική μεμβράνη, η οποία το κόστος για αυτή, για ένα αυτοκίνητο, ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. Τους χωρίζουν σε σειρές. Οικονομική σειρά, το κάθε εργοστάσιο μπορεί να βγάλει και 2 και 3 σειρές. Το κάθε εργοστάσιο, όπως σας είπα, η οικονομική της σειρά μπορεί να έρχεται πολύ πιο οικονομικά στο αυτοκίνητο, αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Άρα πάμε στην καλή σειρά που βγάζει το εργοστάσιο συνήθως. Αυτή γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Η τιμή περίπου σε αυτό ανέρχεται γύρω στα 100 με 200 ευρώ, αναλόγως το αυτοκίνητο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το αυτοκίνητο και τα πόσα τζάμια έχει πάνω. Γι' αυτό συνήθως ρωτάνε, είναι τρίθυρο ή πεντάθυρο το αυτοκίνητο, είναι SUV, για να καταλάβουν πάνω κάτω πόσα τζάμια έχουν να τοποθετήσουν. Σαν χρόνος τοποθέτησης χρειάζεται περίπου γύρω στις 2 με 3 ώρες, αναλόγως το αυτοκίνητο και τα τζάμια που έχει, τις δυσκολίες που μπορεί να βρεθεί να δούμε πάνω στην τοποθέτηση. Γιατί δεν είναι ένα παξιμάδι και μια βίδα, είναι κάτι το οποίο παίρνουμε τα μέτρα πάνω και το κόβουμε ακριβώς όπως είναι το τζάμι. Η οικονομική σειρά αντέχει γύρω στα 5 χρόνια. Η καλή σειρά έχει εγγύηση εφορής ζωής. Από τη δεύτερη κατηγορία και πάνω, το εργοστάσιο δίνει κάποια βεβαίωση ότι αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο και ότι δεν θα έχουμε κάποια προβλήματα στο δέρμα μας ή βγάλουμε κάποια αλλεργία. Γι' αυτό το λόγο και το ΚΤΕΟ πλέον ζητάει αυτή τη βεβαίωση ότι το προϊόν αυτό είναι πιστοποιημένο.